Μετά από 2 χρόνια διακοπής επιστρέφει και μάλιστα περισσότερο δυνατό και οργανωμένο το εργασιακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο Δήμο Ιωαννιτών. Μια πρωτοβουλία του Δήμου και του τομέα άθλησης σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο και τον αρμόδιο τομέα αθλητισμού της κοινοφελούς επιχείρησης που υλοποιείται το επόμενο διάστημα με τη συμμετοχή 8 ομάδων. Συνολικά θα διεξαχθούν, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, Κώστας Γκόγκος, 24 παιχνίδια. Το σημαντικότερο όμως είναι, όπως είπε, η συμμετοχή. Έχει στόχο την άθληση και την ψυχαγωγία όλων των συμμετοχόντων. Είναι 8 οι ομάδες που θα συμμετέχουν και συγκεκριμένα οι ομάδες της αστυνομίας, των οικοδόμων, του ραδιοταξί, των δικηγόρων και των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των μηχανικών, της πυροσβεστικής, των δασκάλων και των ανθρώπων που εργάζονται στην υγεία. Τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν θα είναι συνολικά 24. Είναι μια καλή ευκαιρία σε όσους συμμετέχουν να ζήσουν τις στιγμές τις ωραίες του αθλήματος, να προσφέρουν γκολ και ωραίες φάσεις στους ίδιους και στους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες. Και αυτό που έχει σημασία είναι κυρίως η συμμετοχή και η χαρά που παίρνεις από την όλη διοργάνωση. Στην προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος να ενισχύσει κάθε μορφή μαζικού αθλητισμού αναφέρθηκε ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού Βασίλης Καλούδης. Ο Δήμος σε συνεργασία και με το Πνευματικό Κέντρο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δράσεις έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλούς συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτές. Μία από αυτές που επανέρχεται, όπως είπε και ο πρόεδρος ο κ. Γκόγκος, είναι το εργασιακό πρωτάθλημα, δίνοντας την ευκαιρία σε άτομα που δεν έχουν ούτε χρόνο αλλά και μέσα από τις διαδικασίες της δουλειάς τους να συγκροτήσουν ομάδες και να υπάρξει ένα τουρνουά, ένα πρωτάθλημα που θα συμμετέχουν μεταξύ τους. Είναι η δεύτερη δράση που γίνεται με το Δήμο Ιωαννιτών. Η μία είναι που εξελίσσεται είναι του μπάσκετ, του εργασιακού μπάσκετ, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακολουθεί το ποδοσφαίρο και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε προσπάθειες να μπούμε και σε άλλα αθλήματα έτσι ώστε να πιάσουμε όλη τη φάσμα των πρώην αθλητών. Αυτό που ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω είναι να δώσουν όσοι συμμετέχουν στο τουρνουά πολύ μεγάλη σημασία στον ιατρικό έλεγχο που προβλέπεται από τον κανονισμό, έτσι ώστε όπως θα ξεκινήσει η διοργάνωση να τελειώσουμε όλοι μαζί. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους και καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Εκ μέρους της ομάδας επαγγελματιών υγείας, ο Απόστολος Μερκουριάδης και εκ μέρους της ομάδας των δικηγόρων, ο Χρήστος Αγγέλης, μίλησαν για τη διεξαγωγή του εργασιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Από τη μεριά μου ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Ιωαννιτών και τους ανθρώπους του Πνευματικού Κέντρου που βοήθησαν σημαντικά να γίνει πραγματικότητα αυτό το εργασιακό τουρνουά ποδοσφαίρου. Ελπίζω να θεσμοθετηθεί και να γίνεται κάθε χρόνο το εργασιακό τουρνουά. Εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να λείπουμε από ένα τέτοιο αθλητικό ραντεβού. Συμμετέχουμε ανελιπώς από το πρώτο εργασιακό που έχει διοργανωθεί μέχρι και το τελευταίο. Έχουμε και την τύχη βεβαίως να συμμετέχουμε και σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα δικηγορικών συλλόγων. Ως εκ τούτου τον αθλητισμό αυτού του τύπου εμείς τον έχουμε λίγο σαν τρόπο ζωής. Είναι πολύ σημαντικός ο θεσμός. Εμείς τον προσεγγίζουμε με μεγάλο σεβασμό, με απόλυτη προσήλωση στο πνεύμα του. Είμαστε άνθρωποι, έστω και σε απεργιακές κινητοποίησεις, τώρα άνθρωποι της δουλειάς, του μεροκάματου. Και για μας κάθε ευκαιρία να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό δεν την αφήνουμε να πάει ποτέ χαμένη. Θα προσεγγίζουμε το πρωτάθλημα με απόλυτο σεβασμό στο πνεύμα του, στους κανονισμούς του. Είμαι βέβαιος ότι όλες οι ομάδες θα κάνουν το ίδιο.